Στην παραλία του Ακάνθους διεξάγεται για ένατη συνεχόμενη χρονιά το τουρνουά Beachwater Polo, μια διοργάνωση η οποία έχει γίνει θεσμός και προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα της ελληνικής υδατοσφαίρησης αλλά και γενικότερα του αθλητισμού. 24 ομάδες παίρνουν μέρος σε αυτό το ξεχωριστό τουρνουά και υπόσχονται ένα πολύ όμορφο θέαμα. Είναι κοντά μας η διεθνής πολίστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ελευθερία Πλευρίτου. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Παρευρίσκεσαι και εσύ εδώ σε ένα τουρνά το οποίο έχει γίνει θεσμός για ένα τη σερή χρονιά, Beachwater Polo, στο Ακάνθους. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τη διοργάνωση? Δεν συμμετείχες βέβαια με κάποια ομάδα, αλλά εδώ πέρα έχεις παρακολουθήσει νομίζω όμορφο θέαμα, έτσι? Ναι, σήμερα ήρθα ως θεατής. Είναι ένα τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο στο Ακάνθος αλλά και σε άλλα μέρη. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις παιδιά πολίστρες να παίζουν σε όλες τις ηλικίες και να παίζουν χωρίς ανταγωνισμό, να παίζουν για την πλάκα και μπορεί και μέσα από αυτό να εξελιχθούν κιόλας. Ερχόμαστε σχεδόν κάθε χρόνο ανάλογα τι θα τύχει με τις υποχρεώσεις με την εθνική και είναι κάτι πολύ ωραίο το να βλέπεις αλλά και πόσο μάλλον να παίζεις. Πώς το βλέπεις το επίπεδο των διαγωνιζόμενων? Πολύ ωραία, είναι όλες οι ηλικίες, είναι λίγο μία μίξη και γυναίκες, άντρες, όλες τις ηλικίες και τέτοια. Οπότε είναι ωραίο να το βλέπεις γιατί παίζουν όλοι μαζί και είναι σε γενικές γραμμές κάτι που θα βοηθήσει να εξελιχθούν πολλοί παίκτες ή ακόμα και πιο μικροί που τώρα μαθαίνουν ή ξεκινάνε την καριέρα τους στο πόλο. Είχατε πρόσφατα μια πολύ μεγάλη επιτυχία με την Εθνική Ομάδα Γυναικών και συγχαρητήρια κιόλας. Ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μίλησε μας λίγο για αυτή την επιτυχία. Πώς τη ζήσατε? Ναι, πριν ένα μήνα περίπου ήμασταν με τις γυναίκες στην Εθνική, στο Ευρωπαϊκό, στη Βαρκελόνη. Κάναμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό σίγουρα, γιατί η προετοιμασία ήταν πολύ δύσκολη και όχι μόνο αυτή τη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί η ομάδα είναι η βασική, είναι η ίδια τα τελευταία χρόνια. Οπότε ήταν κάτι πολύ καλό για μας, μας δίνει ένα push για τα επόμενα χρόνια που όπως και κάθε χρόνο έχουμε μεγάλους στόχους και ελπίζουμε και για το μέλλον μετάλλια. Συνεχίζεις και στον Ολυμπιακό, πώς θα είναι η χρονιά που έρχεται για σένα? Ναι, είναι 8ος χρόνος. Η στόχη είναι πολύ ψηλή στον Ολυμπιακό και στο Πανελλήνιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό. Οπότε έχουμε μέλλον, ξεκινάει η προετοιμασία, έχουμε πολλή δουλειά και θα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία, και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κοντά μας είναι μία ακόμη δευτεραθλήτρια Ευρώπης, η Νικόλ Ελευθεριάδου. Νικόλ, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Και εσύ εδώ να παρακολουθήσεις αυτό το πολύ ξεχωριστό τουρνουά, Beachwater Polo στο Ακάνθους. Μέχρι τώρα ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ θετικές. Είναι ένα πολύ όμορφο τουρνουά, είναι πολύ καλά οργανωμένο και κάθε χρόνο πραγματικά αθλητές από όλη την Ελλάδα το περιμένουν να έρθουν εδώ να παίξουν, να το ευχαριστηθούν, γιατί η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που σου κάνει περισσότερο εντύπωση? Έρχονται και αθλητές από το εξωτερικό, έτσι? Έρχονται και από το εξωτερικό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση φέτος είναι ότι υπάρχουν αθλητές επίπεδου υψηλού από εθνικές ομάδες μέχρι πολύ μικρά παιδιά, που είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό, διότι το πόλο είναι ένα άθλημα που αναδεικνύει τα παιδιά από μικρή ηλικία μέχρι όσο πάει. Προέρχεσαι από μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πριν από λίγες εβδομάδες, εσύ και οι συμπαίκτριές σου κάνατε περήφανη την Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό. Πώς το έζησες εσύ όλη αυτή την εμπειρία? Εντάξει, είναι μια ξέχαστη εμπειρία, διότι οι προσδοκίες μας ναι, μεν ήταν υψηλές, αλλά να πάρουμε ένα μετάλλιο δεν το είχαμε φανταστεί. Εφόσον τόσα χρόνια η Ελλάδα ήταν στις πιο χαμηλές θέσεις, παρόλα αυτά είμαστε ευτυχισμένοι και ακόμα αυτή η ευτυχία δεν έχει φύγει. Είναι ξέχαστη. Και νομίζω σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη χρονιά που έρχεται. Συνεχίζεις στον Ολυμπιακό. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Η στόχη στον Ολυμπιακό είναι σαφώς πιο υψηλή, διότι πέρσι δεν φτάσαμε τους στόχους μας. Όχι ότι δεν πήγαμε καλά, απλά στην Ευρώπη είχαμε κάποια στραβοπατήματα. Οπότε φέτος θέλουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε και εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε. Δίπλα μου είναι μία ακόμη αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Βάσο Πλευρίτου. Καλησπέρα και σε ένα, Βάσο. Γεια σας. Ένα πολύ ξεχωριστό τουρνουά, μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση εδώ στο Ακάνθους, στο Beachwater Polo. Πώς βλέπεις γενικότερα εδώ τους αθλητές που έχουν έρθει να πάρουν μέρος?
είναι κάτι πολύ καλό για το άθλημά μας κυρίως και βλέπω έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και από μικρές ηλικίες και από πιο μεγάλες ηλικίες. Είναι πάρα πολύ ωραία γενικά το όλο κλίμα και αυτά. Και για ακόμη μια χρονιά είχαμε συμμετοχή αρκετών ομάδων και πάρα πολλοί αθλητές, περίπου 300 αθλητές, έτσι. Ναι, αυτό κάτι όσο έχω δει, δηλαδή, ναι, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που πόσα άτομα έρχονται να παίξουν, να δουν, γενικά να δουν, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσουν πώς γίνεται το τουρνουά και αυτά. Ήρθες εδώ παρέα με άλλες συμπαικτρίες στον Ολυμπιακό, την Ελευθερία την αδερφή σου, την Πλευρή του, την Νικόλ την Ελευθεριάδου. Παρακολουθείτε εδώ την διοργάνωση. Τι γίνεται φέτος, η φετινή χρονιά για τον Ολυμπιακό, τι θα φέρει, ποιοι είναι οι στόχοι σας? Οι στόχοι μας είναι να φτάσουμε στην κορυφή, σε κάθε κατηγορία που θα παίξουμε σαφώς. Και ουσιαστικά να γινόμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, ώστε να μην μπορεί να μας ανταγωνιστεί κάποια άλλη ομάδα τόσο εύκολα. Ευχαριστούμε, εύχομαι κάθε επιτυχία. Και εγώ. Έχω κοντά μου έναν εκ των διοργανωτών του τουρνουά Beach Water Polo εδώ στο Ακάνθος, τον Ανδρέα Γαρίφαλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένα τουρνουά που έχει γίνει πλέον συνήθεια, που έχει γίνει θεσμός, μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση, προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα της ελληνικής αντοσφαίρησης και όχι μόνο. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη διοργάνωση. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι η ένατη χρονιά φέτος. Η ένατη ακόμα πιο επιτυχημένη χρονιά, κάθε χρόνο είμαστε και πιο δυνατοί. Πράγματι έρχονται όλα τα ονόματα της υδατοσφαίρησης και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Και αυτό, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κίνητρο στα νέα παιδιά, καθώς και στον κόσμο που παρακολουθεί το άθλημα, να αγαπήσουν την πισίνα, να αγαπήσουν το άθλημά μας, να αγαπήσουν την υδατοσφαίρηση και να αγαπήσουν φυσικά το beach water polo που παίζουμε εμείς. Και όπως φαίνεται το καταφέρνουμε, κάνουμε το άθλημα κάθε χρόνο και πιο γνωστό. Φέτος έχουμε πάει σε αρκετούς προορισμούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και νομίζω ότι το άθλημα αναπτύσσεται ραγδαία κάθε χρόνο. Και παρά το γεγονός πως φέτος εδώ στο Ακάθρο συμμετέχουν λιγότερες ομάδες από πέρσι, είχαμε 32 συμμετοχές ομάδων, φέτος 24, οι αθλητές είναι γύρω στους 300, επομένως βλέπουμε την πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Ακριβώς, οι αθλητές είναι στον ίδιο αριθμό, αφού οι ομάδες έχουν γίνει πιο πολυπληθείς και ουσιαστικά αυτό το ότι ήταν λιγότερες οι ομάδες το κανονίσαμε εμείς, δηλαδή ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν θέλαμε εμείς να λάβουν μέρος για να μπορέσει να βγει πιο ομαλά το πρόγραμμα και να μπορέσουν όλοι οι αθλητές να είναι ευχαριστημένοι από τα παιχνίδια που θα παίξουν. Του χρόνου θα έχουμε καινούργια πράγματα. Θα είναι και η δέκατη επέτειος, έτσι. Θα είναι η δέκατη επέτειος, επομένως ετοιμάζουμε πολλές εκπλήξεις για τους μπιτσπολίστες. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να περιμένουμε μάλλον και την επόμενη χρονιά με ανυπομονησία. Ευχαριστούμε πολύ και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε και εμείς και καλή συνέχεια. Έχω δίπλα μου την Γεωργία Ελληνάκη, μια αθλήτρια που έχει γράψει την δική της ιστορία και χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της ελληνικής υδατοσφαίρησης. Σας σημαίνει Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα. Κύριε Ελληνάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρευρίσκεστε κι εσείς σε ένα ξεχωριστό τουρνουά, σε μια αρκετά ξεχωριστή διοργάνωση εδώ στο Ακάνθους. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Οι εντυπώσεις μου είναι φοβερές. Είναι αξιολόγου να γίνονται τέτοια τουρνουά, ειδικά στη χώρα μας που είμαστε πλέον πολύ έτσι, 6 μήνες καλοκαίρι και μια χώρα που έχει πολλές παραλίες και θάλασσες. Αξίζει να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλη τη διοργάνωση. Φέτος ήταν φοβερή και η προσέλευση του κόσμου. Και όπως θα δείξουν και οι κάμερες, έχει μεγάλη συμμετοχή. Ελπίζω κάθε χρονιά να έχουμε έτσι μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο, γιατί αξίζει και βοηθάει στη διάδοση του αθλήματος. Συμμετέχουν στο τουρνουά και αρκετά μεγάλα ονόματα της ελληνικής υδατοσφαίρησης, όμως και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες. Εκείνους πώς τους βλέπετε με το δικό σας έμπειρο μάτι, υπάρχει ταλέντο σε αυτή τη διοργάνωση? Αυτή είναι καλύτερη από εμάς, σαφώς, γιατί είναι μια
Είναι η προέκταση, έτσι, αυτό δεν είναι το beach polo το κανονικό, αυτό που παίζεται στη διοργάνωση, μια και έχει ενταχθεί πλέον στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι πιο διασκεδαστικό. Εμείς κοιτάμε να είμαστε και τεχνικά σωστά. Οι υπόλοιποι όμως το διασκεδάζουν περισσότερο από εμάς. Σήμερα είναι και μια μέρα που ξυπνάει πολύ ξεχωριστές αναμνήσεις για εσάς. Συμπληρώνονται, να πούμε, 14 χρόνια από την κατάκτηση του Ασημένιου Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Επί την ευκαιρία, πείτε μας λίγα λόγια για αυτή τη μεγάλη διάκριση. Να πω ότι ήταν μια συγκινητική στιγμή στην καριέρα μας και μια σημαντική στιγμή για το γυναικείο πόλο. Νομίζω ότι έδωσε έτσι ένα καλό έβνασμα για την νέα γενιά και τα καινούργια κορίτσια και έχει δώσει πολλές επιτυχίες από εκεί και πέρα το γυναικείο πόλο και τις βλέπουμε και τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε ακόμα και τώρα. 14 χρόνια περάσανε, για μας είναι σαν να ήταν χθες. Έχει κολλήσει για μας εκεί ο χρόνος και τι να πω, μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Κοντά μου ο Νίκος Σκαρβέλης, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά με την ομάδα Ρετάλια Βεσέ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένα ακόμη περίεργο όνομα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό ποιος το σκέφτηκε? Λοιπόν, αυτό το μαγιό, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε από μένα και άλλο ένα παλικάρι το οποίο για λόγους υγείας δεν παίζει πλέον. Η ομάδα ονομάστηκε Ρετάλια αρχικά. Βγάλαμε το Water Club σαν Ρετάλια Water Club. Αλλά το Water Club το κάναμε Βεσέ. Οπότε η ομάδα έγινε Ρετάλια Βεσέ. Και το λόγο σε συνεργασία με τη ΦΑΜΠ έχει βγει με πλακάκι τουαλέτας, αντρικές γυναικείες τουαλέτες και είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή το ΒΣΕ αντιπροσωπεύει τέλεια το όνομα. Μας έλεγες πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη ότι η ομάδα σου συμμετέχει ανελιπώς σε όλα τα τουρνουά, έτσι? Είναι ανελιπώς όσα χρόνια γίνεται το Beach Water Polo Tournament. Είναι για 9 χρόνια, 9 χρόνια συμμετέχει και η ομάδα. Πέρα από το ακάνθο, εμείς συμμετέχουμε στα περισσότερα τουρνουά που γίνονται στην επαρχία, δηλαδή Λεμεσό, Ναύπλιο, Χαλκίδα, έχουμε συμμετέχει στα περισσότερα. Εδώ τη διοργάνωση την φετινή, πώς τη βλέπεις, πώς είναι το επίπεδο? Πάρα πολύ δυνατή, κάθε χρόνο τα παιδιά γίνονται και καλύτερα. Η οργάνωση κάθε χρόνο είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Επομένως, δεν έχουν ταβάνι τα παιδιά, κάθε χρόνο εμφανίζουν κάτι καινούριο. Είστε προημιτελικά τώρα, την κούπα θα τη σηκώσετε? Το ελπίζουμε. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα μετάλλια. Αλλάζει λίγο το ρόστερ μας, αλλά η βασική ομάδα είναι σταθερή. Οι τέσσερις παίχτες είναι σταθεροί. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Δίπλα μου είναι ο Ρέστης Κανελόπουλος, συνδιοργανωτής του Beach Water Polo του τουρνουά εδώ στο Ακάνθους. Ο Ρέστη, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε για ακόμα μια χρονιά εδώ και μας στηρίζετε. Δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Μια απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση. Μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός πλέον. Πολύ μεγάλα ονόματα. Πολύ θέαμα παρακολουθούμε. Έτσι, πες μας τις δικές σου εντυπώσεις. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, κάθε χρόνο διοργάνωση αναπτύσσεται και γίνεται ακόμα πιο επιτυχημένη. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, είδατε ότι έχουμε αστέρια των εθνικών ομάδων, πολλά παιδιά που παίζουν στη μεγάλη κατηγορία στην Ελλάδα σε άνδρες και γυναίκες, παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό και στην εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προσελκύει και νεαρότερους αθλητές να έρθουν να παίξουν στο beach water polo. Το άθλημα ως άθλημα αναπτύσσεται και φέτος μπήκε στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε ότι εμείς εδώ το παίζουμε τελείως διαφορετικά, γιατί έχουμε τον γκολ με το κεφάλι, τον γκολ με το πόδι και το ότι δεν υπάρχει σέντρα το κάνει ακόμα πιο κουραστικό. Δηλαδή μπορεί το τοπίο να είναι πολύ όμορφο και να φαίνεται ως διασκέδαση, αλλά ένας αθλητής, ένας μπιτσπολίστας κουράζεται πάρα πολύ, γιατί φανταστείτε ότι πρέπει να σκοράρει και στη συνέχεια να γυρίσει αμέσως στην άμυνα. Οπότε αυτό το κάνει δύσκολο και συναρπαστικό, θα έλεγα. Έχει τον beach water polo την έννοια του απροσδόκητου και γι' αυτό όλος αυτός ο κόσμος έρχεται. Φέτος έχουμε 300 άτομα συμμετοχή. Είναι μια διοργάνωση που συνεχώς γιγαντώνεται. Πήγατε για ακόμη μια χρονιά και στο εξωτερικό, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, έτσι, και ήταν διοργανώσεις που στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και αυτές. Φυσικά. Η φετινή χρονιά, η ένατη χρονιά του θεσμού,
αποτελεί σημείο αναφοράς, γιατί για πρώτη φορά πήγαμε στη Χιλή, δηλαδή η ελληνική διοργάνωση. Πήγε στη Λατινική Αμερική και έκανε ένα πολύ καλό τουρνουά για πρώτη χρονιά. Στόχος μας είναι τον επόμενο Φεβρουάριο, όπως στη Χιλή θα είναι καλοκαίρι, να έχουμε πολλούς Έλληνες αθλητές που θα ταξιδέψουν από την Αθήνα ή και άλλες πόλεις της Ελλάδας φυσικά. Και έχουμε και κάποια όνειρα να γίνει όλο αυτό παγκόσμιο και να ενώνεται το κάθε τουρνουά μεταξύ του, που και αυτό θεωρώ ότι θα μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο ψηλά, και μόνο ο ουρανός είναι το ταβάνι της διοργάνωσης. Από αυτό το τουρνουά εδώ τώρα στο Ακάνθους, ποιες είναι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, ποιες έχεις ξεχωρίσει εσύ, ποιες θεωρείς φαβορί? Δυστυχώς, αν άκουα φίτη, σαν περσινοί πρωταθλητές, μέχρι τώρα, παρότι είχαμε κερδίσει, δεν βλέπω να συνεχίζουμε, γιατί οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές και εμείς με ρόστερ δυνατό, αλλά δυστυχώς τα Πάντας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα φτάσει στα μετάλλια. Γιατί όχι να μην σηκώσει και το τρόπι, αφού απαρτίζεται από παιδιά που παίζουν σε εθνικές ομάδες και είναι επαγγελματίες όλοι τους. Η ΑΕΚ Νάλου είναι πολύ καλή επίσης. Και έχουμε και κάποιες 2-3 εκπλήξεις που τις περιμένω και εγώ τώρα στα ημιτελικά και στα προημιτελικά να δω πού μπορούν να φτάσουν. Εμείς κουραστήκαμε, δεν αντέχουμε άλλα παιχνίδια. Βλέπω να μην συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ και πάντα τέτοιες επιτυχίες. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Έχω δίπλα μου έναν από τους φιναλίστ, έναν παίκτη της ομάδας των Τσουβαλέιρος, τον Νίκο Γιακουμάκη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάνατε μια μεγάλη πορεία σε αυτό το τουρνουά. Φτάσατε μέχρι τον τελικό, αλλά τελικά δεν τα καταφέρατε. Οι εντυπώσεις σου? Και που φτάσαμε στο τελικό, πολύ μας ήταν, γιατί ήμασταν τελείως outsiders. Φτάσαμε μέχρι εκεί, το ευχαριστηθήκαμε. Με τα παιδιά, μισή δεν παίζουμε καν. Και φτάσαμε μέχρι τον τελικό. Πήγαμε πολύ καλά. Το ευχαριστηθήκαμε, ήταν όλα τέλεια. Πάντως, κοντράρατε στον τελικό στα ίσια ουσιαστικά μια πολύ δυνατή ομάδα, τους Πάντας. Ήσασταν πίσω στο σκορ 2-0 στα σετ, ισοφαρίσατε 2-2. Στο τέλος όμως δεν τα καταφέρατε. Αυτό λέει πολλά πάντως. Ήταν λίγο η τύχη. Βάλαμε κάτι κεφαλιές που μετράνε για 2. Τα παιδιά είχαν χαλαρώσει λίγο. Το προσπαθήσαμε, φτάσαμε στο 2-2. Καλά ήταν μέχρι εκεί. Όταν ξεκινήσατε την Παρασκευή να παίρνετε μέρος του τουρνουά, δεν το πιστεύατε ότι θα φτάσετε μέχρι τελικό. Όχι ποτέ, ούτε καν φανταζόμασταν ότι θα βγούμε στους 16 και φτάσαμε μέχρι πάνω. Πού θες να αφιερώσεις δεύτερη θέση? Δεύτερη θέση στην κυρία Τσουβαλίδου. Η Ιωάννα Τσουβαλίδου είναι το επιθετό της, δεν είναι? Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Έχω δίπλα μου τον αρχηγό της νικήτριας ομάδας του τουρνουά, της ομάδας των Πάντας, τον Γιώργο Γωνιωτάκη. Καλησπέρα Γιώργο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω σας είχαν μέσα στα φαβορί όσο προχωρούσε το τουρνουά και δικαιολογήσατε τον τίτλο. Είχαμε κάποιους καλούς παίχτες, είχαμε τον Νικόλα τον Γαρδίκα και τον Πάπη τον Τρούλο που ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οπότε είχαμε ένα βαντάζ για αυτόν τον λόγο. Κάνατε καλή προετοιμασία, φαίνεται, και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Κάναμε 2 μήνες προετοιμασία από τον Ιούνιο. Όλα πήγανε καλά, το πήραμε. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετωπίσατε στην πορεία σας μέχρι τον τελικό? Νομίζω ήταν στο τελικό με τα Τσουβάλια. Ήταν δύσκολα. Ναι, γιατί προηγηθήκατε 2-0, σας ισοφαρίσανε. Γυρίσανε, ναι, 2-2 και πήραμε το τρίτο σετ. Ναι. Πάντως ήσασταν μια ομάδα που προσφέρατε και θέαμα. Είδαμε γυριστά, είδαμε γκολ με το κεφάλι, με το πόδι, έτσι. Κάναμε διάφορα. Και πόδια και κεφάλια. Και ανάποδα και γυριστά από το κέντρο. Και σούτα από τη μία πλευρά στην άλλη. Και από ό,τι βλέπω, είστε και μια παρέα και εκτός θάλασσας, έτσι, και εκτός νερού. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, πολλά χρόνια. Και θέλατε έτσι και να και διασκεδάσετε ουσιαστικά, το σημαντικότερο ήταν αυτό, νομίζω. Θέλαμε να διασκεδάσουμε και να τιμήσουμε ένα φίλο που χάσαμε πριν 2 εβδομάδες και το αφιερώνουμε στον Ιάσονα τον Πανταζή. Εσύ είναι ο καλύτερος, ο Βασίλης ο Φιτάλης. Και το αφιερώνουμε στον Ιάσονα τον Πανταζή που έφυγε πριν 2 εβδομάδες. Αυτό. Να είστε καλά, παιδιά, και πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Καλησπέρα σας κύριε Γαρίφαλο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Μόλις ολοκληρώθηκε μία ακόμη διοργάνωση εδώ, Beach Water Polo στο Ακάνθους. Μία ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση, ολοκληρώθηκε ο τελικός, ολοκληρώθηκαν οι απονομές. Εσάς τι γεύση σας αφήνει? Ήταν πάρα πολύ ωραία και αυτή τη χρονιά. Είναι η ένατη χρονιά που το κάνουμε αυτό, στην Ελλάδα βέβαια και σε άλλες χώρες. Στο Ακάνθους 9 χρόνια συνεχόμενα. Έχουμε διοργανώσει πάνω από 40, ίσως και παραπάνω, Beach Polo σε διάφορες πόλεις Ελλάδος, της Κύπρου, της Κροατίας και φέτος και στη Χιλή. Και το μέλλον του Beach Polo το βλέπουμε πάρα πολύ
να αναπτύσσεται και να συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές χώρες, ώστε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση εμείς, η Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του κόσμου που μπορούμε. Αυτό είναι το μέλλον. Ποιες μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορές του αθλήματος με παλαιότερα? Σαν water polo, να πούμε. Ναι. Το πόλο παλιότερα, όταν συμμετείχαμε κι εμείς, ήταν πιο πολύ βασιζόταν στην ατομική προσπάθεια, στις ενέργειες που θα έκανε ένας παίκτης από μόνος του, όχι ότι δεν υπήρχαν συστήματα, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το άθλημα. Παίζουν οι ομάδες με το σύστημα που τους λέει ο προπονητής, ενώ παλαιότερα ήταν τελείως διαφορετικό, με ατομικές προσπάθειες, ενέργειες και επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα επιτυχίες. Και εμείς ευχαριστούμε και του χρόνου. Με νικητές στην ομάδα των Pandas, οι οποίοι επικράτησαν με 3-2 σετ στο τελικό των Τσουβαλέιρος, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ένα ακόμη τουρνουά Beach Water Polo εδώ στο Ακάνθους, το ένατο στη σειρά. Από την παραλία του Ακάνθους, για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.